Άλλες χρονιές, τέτοιες μέρες, τι γινόταν? Ήμουνα πολύ καλύτερα. Ήμουνα πολύ καλύτερα. Πριν έρθω εδώ αυτή τη στιγμή στο Μαντρί, σκεφτόμουν τη γυναίκα μου πώς θα κάνω φέτος Πάσχα. Που με δικά μου ζώα, με δικά μου κατσικάκια, με δικά μου αυτά, δεν είναι το θέμα μου ότι είναι μόνο το κρέας στο τραπέζι, είναι και όλα τα άλλα τα υπόλοιπα τα βασικά, έτσι. Και σκεφτόμαστε πώς θα κάνουμε Πάσχα. Αποδεκατισμένα είναι τα κοπάδια των εγωπροβάτων του Νοτίου Εύρου εξαιτίας των ζωονόσων που έπληξαν την περιοχή. Μεγάλη Τρίτη και οι κτηνοτρόφοι που παλαιότερα την Μεγάλη Εβδομάδα κυριολεκτικά βρίσκονταν σε οργασμό εργασιών με την προετοιμασία των ζωντανών για σφάγιασμα, φέτος μετρούν τις απώλειές τους. Το οικονομικό τρέχει και λόγω καραντίνας που μας είχαν κλεισμένους μέσα έχει ανεβεί πολύ το κονδύλι που έχουμε ταΐσει και δεν μπορώ να τα απεξέλθω. Και σκέφτομαι τι να κάνω. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή. Πολλές φορές περνάει το μυαλό μου και αυτά να τα πουλήσω. Όλα έτσι όπως είναι. Για να μπορέσω να ξεχρεωθώ. 10 μόνο θα είναι τα κατσικάκια που θα μπορέσει να σφαγιάσει ο κύριος Χρήστος και αυτά, όπως μας είπε, όχι το Πάσχα αλλά τον Μάιο. Συνιστώ ειδικά και όποιος νέος που ακούνε για νέα προγράμματα και αυτά, όποιος ξεκινήσει να κάνει αυτή τη δουλειά, θα κάνει το μεγαλύτερο λάθος της ζωής του που θα έχει ξεκινήσει να κάνει. Είναι και δουλειά. Δύσκολη δουλειά. Είναι δουλειά η οποία είναι σκλαβιά εντός εισαγωγικών. Σωστά. Πρέπει 24 ώρες το 24ωρο όλο... και 365 μέρες να είσαι εδώ. Γιορτάζεις εδώ, Κυριακή εδώ. Όλο από το πρωί μέχρι το βράδυ εδώ. Θα αγωνίζεις, θα παιδεύεσαι και η Ελλάδα που λένε ποτέ δεν πεθαίνει, η Ελλάδα έχει πεθάνει. Έχουμε γίνει χειρότερα από την Βουλγαρία. Εισοδήματα χαμένα και η αγωνία για το πώς θα τα βγάλουν πέρα και πώς θα γεμίσουν το πασχαλινό τους τραπέζι βρίσκεται στο ζενίθ της. Εδώ στην περιοχή μας όλη η περιοχή έχει πληγεί από τις ζωονόσους, επομένως δεν θα έχουμε ντόπια κρέατα όχι, στην αγορά. Όχι, δεν θα υπάρχει. Δεν θα υπάρχει. Και, όποιος, και όταν πάνε σε μαγαζί και λένε στους συνταξιούχους ότι είναι ελληνικό, τους λένε ψέματα. Ενώ είναι ρουμάνικο, είναι ξένο προϊόν, δεν είναι ελληνικό. Επομένως προσοχή στους καταναλωτές. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Αλλά και ένα συνταξιούχος που καράς τώρα που παίρνει 300 ευρώ το μήνα, τι θα προτιμήσει? Γιατί όσα έχουν μείνει ελληνικά, θα είναι λίγο, οι τιμές λίγο τσοκτηρές θα τις έχουν. Ενώ το ξένο το προϊόν θα το έχουν πιο χαμηλά.